Τσιρίγο FM 105,6. Πάμε λοιπόν τώρα στο πολύ σοβαρό θέμα της πράξης νομοθετικού περιεχομένου, το οποίο έρχεται εσπευσμένα από την κυβέρνηση προκειμένου να δημιουργηθεί ένα μαξιλάρι ασφάλειας οικονομικής για το μέλλον και για τους δύσκολους χειρισμούς εν μέσω της διαπραγμάτευσης με τους εταίρους. Για αυτό το θέμα θα μιλήσουμε αμέσως τώρα με τον επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης στο Δήμο Κηθήνων, τον κύριο Μιχάλη Πρωτοψάλτη. Κύριε Πρωτοψάλτη, καλή σας μέρα. Καλημέρα Παναγιώτη, καλημέρα και στους ακροατές. Θέλουμε την άποψή σας και μία πρώτη τοποθέτηση για αυτή την νέα πράξη νομοθετικού περιεχομένου από την κυβέρνηση. Καταρχήν να ευχαριστήσω για την πρόσκληση, για το τηλεφώνημα, γιατί είναι γεγονός ότι το τελευταίο μας έχετε ξεχάσει εντελώς, δεν σας ενδιαφέρουν οι απόψεις μας. Και γι' αυτό ευχαριστώ που μπήκε στον κόπο να με πάρεις να πω την άποψή μας σχετικά με αυτό το τόσο σοβαρό θέμα. Δεν έχουμε ξεχάσει κανέναν, κύριε Πρωτοψάλτη, ούτε αποδέχομαι τον πληθυντικό που βάλατε στην λεισμονιά. Εμείς όταν υπάρχουν θέματα που πρέπει να συζητηθούν, τους καλούμε όλους, είναι όλοι ευπρόσδεκτοι και το βήμα μας πάντα διαθέσιμο για όλους. Λοιπόν, έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα και δυστυχώς πάει να παρερμηνευθεί. Η κυβέρνηση με αυτή τη γνωστή πράξη νομοθετικού περιεχομένου ουσιαστικά παίρνει τα χρήματα από τους Δήμους. Ποια χρήματα θα πάρει και από ποιους Δήμους? Διότι ακούσαμε μερικούς δημάρχους, οι οποίοι προφανώς είναι επικεφαλής Δήμων καταχρεωμένων που δεν έχουν διαθέσιμα, διότι εδώ υπάρχουν Δήμοι οι οποίοι δυσκολεύονται να πληρώσουν το προσωπικό τους. Άρα δεν έχουν διαθέσιμα, άρα δεν τους πάρουν τίποτα. Και βέβαια λένε αυτοί ότι προκειμένου να σωθεί η πατρίδα πρέπει να συμβάλλουμε όλοι. Και κανένας βέβαια δεν παραγνωρίζει ότι πράγματι οι αρχαίοι προγονείς μας έλεγαν ότι πατρώστε και μητρώστε και των άλλων προγόνων, πολυτιμότερο να είναι η πατρίς. Ασφαλώς όλοι θέλουμε να σωθεί η πατρίδα μας. Η κυβέρνηση όμως χωρίς καμία απολύτως ενημέρωση, χωρίς ξεκάθαρη διαδικασία, χωρίς να πει πόσο καιρό θα παρακρατηθούν τα χρήματα και πότε θα γυρίσουν. Δίνει το δικαίωμα να είναι ότι αυτά τα λεφτά θα είναι δανεικά και γύριστα, ότι αυτά θα πέσουν στη μαύρη τρύπα μέσα εκεί του χρέους και έτσι θα αδικηθούν οι Δήμοι οι οποίοι είναι νοικοκυρεμένοι, όπως είναι ο δικός μας Δήμος. Ο δικός μας Δήμος, ο Δήμος των Κηθήνων, είναι ένας από τους καμιά εικοσαριά σε όλη την Ελλάδα από τους 325, οι οποίοι δεν έχουν οικονομικά προβλήματα. Αυτό το νοικοκυριό δηλαδή που με κόπο όλοι οι Κηθήροι και η διοίκηση, η δική μας, η προηγούμενη και η τωρινή, φρόντισαν να υπάρχει και να διατηρηθεί, θα απολεστεί και θα πάνε στη μαύρη τρύπα του χρέους. Κύριε Πρωτοψάλτη, για να ενημερώνουμε παράλληλα και τον κόσμο για όλες τις νεότερες εξελίξεις, εχθές, κατά τη δεύτερη μέρα συζήτησης στην Επιτροπή για το συγκεκριμένο θέμα, ο αναπληρωτής υπουργός, ο κύριος Μάρδας, ξεκαθάρισε τα εξής αντιπροσώπους των Δήμων, των Περιφερειών, των Πριτάνεων, ότι τα χρήματα τα οποία θα μεταφερθούν στην Τράπεζα της Ελλάδος, σε αυτά τα χρήματα μάλλον δεν θα συμπεριλαμβάνονται όσα χρειάζονται και είναι και όσα προκύπτουν από έσοδα ανταποδοτικών τελών αφενός. Και για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί στους λογαριασμούς οι οποίοι υπάρχουν στις ιδιωτικές τράπεζες από την μεταφορά αυτών των χρημάτων, γιατί ενδεχομένως κάποια κλειστά λεφτά ενδεχομένως να αποδεσμευθούν, θα τα καλύψει το κράτος αυτά τα πέναλτι, τα χρηματικά. Θα τα αναλάβει, έτσι δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός, για να είμαστε ακριβοδίκοι. Όπως επίσης ξεκαθάρισε ότι τα χρήματα τα οποία θα μεταφερθούν στην Τράπεζα της Ελλάδος θα επενδυθούν απόλυτα μόνο σε ρέπος του ελληνικού δημοσίου με επιτόκιο 2,6%. Αυτά είναι τα στοιχεία τα τελευταία από την χθεσινοβράδινη συνεδρίαση και τα οποία δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός στους εκπροσώπους των Δήμων. Γι' αυτό λέμε ότι τα πράγματα περιπλέκονται ακόμα περισσότερο, διότι όποιος αρνηθεί θα θεωρηθεί ότι δεν ενδιαφέρεται καλό της πατρίδος, ότι πάει κόντρα στην κυβέρνηση κλπ. Η πραγματικότητα είναι όμως ότι οι περισσότεροι Δήμοι δεν έχουν τέτοιου είδους διαθέσιμα. Οι λίγοι Δήμοι που έχουν κάποια διαθέσιμα, κάνοντας θυσίες,
και έχοντας ένα πρόγραμμα να υλοποιήσουν, αυτομάτως ανατρέπεται. Δηλαδή εδώ ο Δήμος ο δικός μας, δεν έχει σημασία ότι είμαι στην αντιβουλευτή, έχει προγραμματίσει κάποιες δαπάνες, έχει προγραμματίσει να κάνει κάποιες... έχει ένα προϋπολογισμό για το 2015. Ένα προϋπολογισμό για το 2015. Ανατρέπεται αυτομάτως. Ήδη περάσαμε, έχει περάσει οι 4 μήνες, το 1/4 του χρόνου έχει περάσει. Εάν τώρα του πάρει και τα χρήματα, ανατρέπεται όλη η υλοποίηση του προϋπολογισμού. Ο Δήμος δεν έχει κρατήσει αυτά τα χρήματα για να τα επενδύσει σε ρέπος επειδή του περισσεύουν. Τα έχει για να καλύψει τις ανάγκες του και να έχει μια οικονομική οντότητα, να μπορεί να συντάσει προϋπολογισμό, να μπορεί να λειτουργεί σύμφωνα με τους νόμους που έχει θεσπίσει η πολιτεία. Διότι είναι προϋπόθεση. Υπάρχουν δήμοι οι οποίοι δεν έχουν κάνει προϋπολογισμό ακόμα λόγω του ότι δεν μπορούν να κλείσουν την προηγούμενη χρονιά. Το γνωρίζουμε. Λοιπόν, κύριε Πρωτοψάλτη... Μας βάζουν λοιπόν στο ίδιο τσουβάλι όλους και ειδικά τώρα ένα μικρό δήμο όπως είναι ο δικός μας, ουσιαστικά να του κόψουν τα πόδια, να μην μπορεί να κάνει τίποτα, και το αποτέλεσμα δεν θα είναι. Το ότι λέει ο αναπληρωτής υπουργός, χθες το πρωί, εγώ άκουσα και το ακούω και στις εκπομπές τώρα, ας πούμε, και το γελιοποιούν. Το πρωί είπε ότι θέλω 400 εκατομμύρια για να δώσω μισθούς και συντάξεις. Δηλαδή δεν είναι σχεδόν καθόλου χρήματα για να δώσει μισθούς και συντάξεις. Δεν κάνω λάθος, είναι καμιά 500 εκατομμύρια, 600 νομίζω ότι το ποσό που χρειάζεται κάθε μήνα για τους μισθούς και τις συντάξεις. Και μετά λέει ότι μέχρι να πάει στο γραφείο του τα βρήκε. Και μάλιστα γελάει ο κόσμος, λένε ότι από ποιο δρόμο περνάει, διότι πού μένει, μέχρι να πάει στο Υπουργείο, αυτός ο δρόμος παίρνει λεφτά, ας πούμε, να περάσουμε και εμείς να μαζέψουμε. Λοιπόν, δεν μπορούμε να δώσουμε βάση, και από ό,τι διάβασα εγώ και τη σκέδη, ας πούμε, η θέση είναι ότι δεν πρέπει να δοθούν τα χρήματα εάν δεν ξεκαθαριστεί πού θα χρησιμοποιηθούν, πότε θα επιστραφούν και για τι σκοπό θα πάνε. Αυτό είναι γεγονός. Ο κύριος Πατούλης το τόνισε χθες ότι πρέπει με νομοσχέδιο να καθοριστεί η χρονική διάρκεια της δέσμευσης αυτών των χρημάτων, αλλά και ο μηχανισμός ο οποίος θα βοηθάει μέχρι, θα χρηματοδοτεί τους δήμους καθ' όλη αυτή τη διάρκεια. Να κατοχυρωθεί με νόμο η διαδικασία αυτή. Με νόμο, να μην είναι στον αέρα, διότι αυτή τη στιγμή έτσι όπως λέει τα παίρνει είναι στον αέρα. Εσείς έτσι... κύριε Πρωτοψάλτη, αν επιμείνει η κυβέρνηση και περάσει αυτή η πράξη νομοθετικού περιεχομένου, θα επιμείνετε στη στάση σας όπως έχουν τα πράγματα να μην δοθούν τα χρήματα από τον Δήμο Κηθήρων? Θα συστρατευτείτε με τον Δήμαρχο όπως ξέρετε, που είναι αρνητικός? Την ευθύνη την έχει η διοίκηση, την έχει η Δημοτική Αρχή. Θα δούμε τις θέσεις της Δημοτικής Αρχής, θα δούμε τι προτάσεις θα φέρει. Εμείς πάντως καταρχήν είμαστε αρνητικοί. Δεν πρέπει τα χρήματα να δοθούν, διότι θα χαθούν και δεν πρόκειται να επιστραφούν ποτέ. Θα είναι δανεικά και αγίδιστα. Δεν έχουμε καμία πιθανότητα. Η κυβέρνηση μπορεί να υπολογίζει ότι να καλύψουμε τις ανάγκες τώρα και όταν μπούμε στο πρόγραμμα να επιστρέψουμε, αλλά αυτά πρέπει να έχουν περαιτέρω στοιχεία. Είναι μεγάλη ευθύνη, εφόσον θα έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο, το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει έτσι ελαφρά τη συνειδήση, τις οικονομίες που έχει ο Δήμος των Κηθήρων, και σας είπα ότι είναι ένας από τους 25 Δήμους, τουλάχιστον μέχρι πριν κάνα 2 χρόνια, ένας από τους 25, από τους 29 Δήμους, από τους 325, οι οποίοι δεν είχαν οικονομικά προβλήματα. Εάν τώρα λοιπόν ο κύριος Δήμαρχος, ξέρω εγώ, Θεσσαλονίκης, δεν έχει χρήματα καθόλου και δεν πρόκειται να του πάρουν τίποτα. Είδαμε όμως και την περιφέρεια αρχαιατική στην κυρία Δούρου. Από το Δήμο μας. Είδαμε, να το ξαναμαζέψει μετά. Είδαμε και την περιφερειάρχη όμως Αττικής, στην κυρία Δούρου, χθες το βράδυ να εκδίδει ανακοίνωση με την οποία συστρατεύεται απόλυτα στο πλευρό της κυβέρνησης και βέβαια θα βοηθήσει η περιφέρεια Αττικής, στην οποία υπάγονται και τα Κύθηρα, σε αυτή την προσπάθεια. Μα ήδη τον προηγούμενο μήνα η περιφέρεια Αττικής έδωσε 80 εκατομμύρια. Ο ΑΕΔ έδωσε 120. Τα πήρανε πίσω. Που λέει ότι είναι για 15 μέρες. Τα πήρανε πίσω. Έδωσε την προηγούμενη φορά η περιφέρεια Αττικής τον προηγούμενο μήνα 80 εκατομμύρια. Ο ΑΕΔ 120 εκατομμύρια. Νομίζω το τραμ, δεν θυμάμαι ακριβώς πώς είναι, μια δέκο εκεί στην Αθήνα, άλλα 150 κλπ. Λοιπόν, ξετινάζονται όλα τα ταμεία όλων των οργανισμών. Τον άλλο μήνα που θα πάει στις καταθέσεις. Όποιοι έχουν καταθέσεις είναι διατεθειμένοι να προσφέρουν τα χρήματά τους προκειμένου να σωθεί η πατρίδα. Το ίδιο είναι και ο Δήμος.
Δηλαδή, ο Δήμος, εμείς χτίσαμε αίμα για να έρθει σε μια οικονομική κατάσταση ο Δήμος να έχει ένα ταμιακό υπόλοιπο, να μπορεί να λειτουργεί, να μπορεί να προβλέψει, ξέρω εγώ, αν θα πάρει τις νέες αρμοδιότητες να προσλάβει προσωπικό, να μπορεί να υλοποιεί κάποια εργάκια, να μπορεί να είναι μια νοικοκυρεμένη, ας πούμε, ένας νοικοκυρεμένος οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης. Αν έρθει το κράτος ότι τα πάρει τώρα, ουσιαστικά τον καταργεί. Τι θα κάνει ο Δήμαρχος, που άκουσα την πρώτη μέρα στο ραδιόφωνο, είπε ότι εάν γίνει αυτό το πράγμα θα παραιτηθεί. Όλοι είμαστε διατεθειμένοι να παραιτηθούμε, να κάτσουμε να κάνουμε τι δηλαδή. Βεβαίως, εμάς εδώ στην πρωινή ενημέρωση το δήλωσε και ήταν κάθετα αντίθετος σε αυτή την εξέλιξη. Στο να δοθούν τα χρήματα στο κράτος. Καταλαβαίνουν όλοι ότι έχει έρθει η χώρα σε μια δύσκολη θέση. Αυτοί όμως που την έχουν φέρει σε αυτή τη δύσκολη θέση αναλαμβάνουν την ευθύνη και να πάρουν τις πρωτοβουλίες που απαιτούνται. Είναι εύκολη η λύση να πάρει τα λεφτά του Αλωνού. Φοβάστε, κύριε Πρωτοψάλτη, φοβάστε ακόμα και για την ίδια την υπόσταση του Δήμου, εάν σε περίπτωση τα πράγματα δεν πάνε καλά και χαθούν κάποια χρήματα ή δεν επιστραφούν. Κοιτάξτε να δείτε κάτι. Στη λειτουργία του Δήμου, όταν σου λέει ότι θα κρατήσει τις ανάγκες του 15ημέρου, δηλαδή ο αρχικός σχεδιασμός ήταν ότι τι έχει προγραμματίσει να πληρώσει 15 μέρες, ξέρω εγώ, να πληρώσει παράλληλα όμως. Και το επόμενο 15ημέρο. Το επόμενο 15ημερο, εάν έχεις έσοδα, ό,τι περισσεύει από τα θα τα δίνεις αυτά, θα τα δεσμεύουν για αυτά. Εάν όμως δεν έχεις έσοδα, θα σου δώσουν πίσω για να πάρεις, λέει, το 10%, όχι. Τουλάχιστον αυτά είχαν γράψει. Για να πάρεις το 10% θα το πάρεις, λέει, σε 2-3 μέρες. Εάν θέλεις πάνω από το 10%, θα πρέπει να γίνει έτοιμα και θα περιμένεις αρκετές μέρες. Δεν είπαν αυτό. Είπαν ότι κάθε Δήμος πρέπει να καταθέτει στην Τράπεζα της Ελλάδος μαζί με τα χρήματα και ένα μηνιαίο προϋπολογισμό αναγκών, χρηματικών αναγκών για τις πληρωμές του. Όμως, εάν χρειαστεί ένα πολύ μεγάλο ποσό άμεσα και επειδή τα ρέπος θα είναι σε εβδομαδιαία βάση, ένα μεγάλο ποσό δεν θα μπορέσει να εκταμιευθεί άμεσα και θα δίδεται το ποσό μέχρι το 10% ενός μεγάλου ποσού. Εάν υπάρχει όμως προγραμματισμός ή είναι ένα μικρό ποσό, τότε δεσμεύτηκε ο αναπληρωτής υπουργός ότι θα δίνεται άμεσα. Αυτά δήλωσε χθες το βράδυ στη Βουλή. Εγώ δεν νομίζω ότι κανένας Δήμος του περισσεύουν χρήματα για να τα βάλει σε ρέπος. Εάν υπάρχουν τέτοιοι Δήμοι οι οποίοι έχουν χρήματα και θέλουν να τα επενδύσουν για να πάρουν τόκους, διότι άκουσα και το άλλο, ότι θα δίνει τόκο 2,5%. 2,6% σταθερό. Ναι, 2,6%, ενώ λέει τώρα οι Δήμοι παίρνουν ένα. Λάθος, ψέματα είναι αυτό. Εμείς, αν δεν κάνω, πέρυσι είχαμε πάνω από 3. Είχαμε νομίζω 3,2 είχαμε επιτόκιο πέρυσι από τις δύο τράπεζες που είχαμε πάρει. Εμείς θυμόμαστε για 2,3-2,4%. Έπεσε λίγο το επιτόκιο και αν δεν κάνω λάθος είναι 2,33, δεν θυμάμαι ακριβώς. Νομίζω ότι είναι 2,33 το επιτόκιο το οποίο παίρνουμε εμείς σήμερα. Δεν είναι λοιπόν ξεκάθαρη και δεν είναι και αλήθεια όσα λέγονται ότι οι Δήμοι θα έχουν κέρδος διότι παίρνουν 1% επιτόκιο ή δεν παίρνουν καθόλου επιτόκιο, αλλά θα πάρουν. Δεν είναι έτσι. Οι Δήμοι που έχουν χρήματα με διαδικασίες που προβλέπει ο νόμος τα έχουν στις τράπεζες και παίρνουν επιτόκιο και είναι και τα χρήματά τους ανά πάσα στιγμή χωρίς καν βαλέρ, την ίδια μέρα δηλαδή που ο Δήμος δώσει εντολή να μεταφερθούν χρήματα, μεταφέρονται. Κύριε Πρωτοψάλτη, θέλω να σας ευχαριστώ για τη σημερινή μας επικοινωνία. Και εγώ ευχαριστώ. Τα σπουδαία νομίζω θα έρθουν και από τη Βουλή σήμερα, αλλά και από το Δημοτικό Συμβούλιο όσον αφορά το δικό μας Δήμο στις 29 το προγραμματισμένο, καθώς όπως γνωρίζουμε θα έρθει εκεί το θέμα για την πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Δεν έχω ενημερωθεί, δεν ξέρω αν θα έρθει εκεί, αλλά προφανώς εφόσον θα έχουμε Συμβούλιο στις 29 θα πρέπει θα να συζητηθεί. Εγώ το έθεσα και προχθές στο έκτακτο συμβούλιο που είχαμε, που ήταν η πρώτη μέρα που ανακοινώθηκε. Το έθεσα το θέμα. Το γνωρίζουμε, το δημοσίευσαμε στο δελτίο τύπου που εκδώσατε. Ακριβώς, ναι. Και το βάλαμε σε ένα δελτίο τύπου. Η πρώτη εικόνα που έχουμε είναι ότι δεν πρέπει να δεχτούμε. Μάλιστα. Κύριε Πρωτοψάλτη, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι, καλό Σαββατοκύριακο. Επίσης, να είστε καλά. Τσιρίγο FM 105,6.